Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον Πρίσμα 91,6 και στην εκπομπή κάθε Δευτέρα στις 10. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο, ο Οδυσσέας Λορέτζος στη ρύθμιση του ήχου και στην κονσόλα. Και όπως σας έχουμε προαναγγείλει, το δεύτερο μέρος θα ξεκινήσει με συνεντεύξεις των δύο βουλευτών του νομού. Ήδη έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέργιο Γιαννάκη. Καλημέρα κύριε βουλευτά. Καλημέρα κύριε Ιωάννου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Έλεγα πριν κύριε βουλευτά, για να μπούμε κατευθείαν το θέμα, ότι η πρόσφατη απόφαση της Εγκλήτου ήταν απαράδεκτη και θίγει τα συμφέροντα της πόλης και του νόμου. Για όσους όμως γνωρίζουν με ποια κριτήρια λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις, μόνο έκπληξη δεν προκάλεσε. Προκάλεσε όμως τεράστια αγανάκτηση και θυμό στους πολίτες της Πρέβεζας, οι οποίοι δυστυχώς βλέπουν με ανησυχία τα τελευταία χρόνια, αντί να πηγαίνουμε μπροστά ως πόλη και ως περιοχή, αντί να έχουμε νέες κατακτήσεις, έχουμε συνεχώς πισωγυρίσματα. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας επί αυτών. Κύριε Ιωάννου, ως κυβερνητικός βουλευτής και κυρίως πάνω απ' όλα ένας πρεβεζάνος πολίτης, κατανοώ απόλυτα και το θυμό και την απογοήτευση των συμπολιτών μου. Τα ίδια αισθήματα εξάλλου διακατέχουν και εμένα. Συμφωνώ ότι είναι μια απόφαση παράλογη και άδικη για την Πρέβεζα, η οποία είχε ως αφετηρία τη συντεχνιακή απόφαση των καθηγητών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, που πάρθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, αν θυμάστε. Δυστυχώς, κύριε Ιωάννου, παρά την ομόφωνη στάση όλων των φορέων του νομού μας, παρά την πάνδημη τοποθέτηση της κοινωνίας, παρά τις πολλές και σε όλα επίπεδα δράσεις των ερητών μας εκπροσώπων, παρά και τις δικές μου παρεμβάσεις στη Βουλή μέσω ερωτήσεων που έχω κάνει και αναφορές για την παραμονή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τελικά υπερίσχυσαν τα συμφέροντα μιας μικρής ομάδας καθηγητών και δυστυχώς καταλήξαμε στην προκλητική μεν αλλά σεβαστή δε απόφαση γνωμοδότησης της Εγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δεν σας το κρύβω κύριε Ιωάννου ότι είχα μια ελπίδα ότι τελικά θα πριτάνευε η λογική και θα περίσχει το δίκαιο του τόπου μας. Κάτι όμως που δυστυχώς δεν έγινε από τη Σύγκλητο, που συντεχνιακά, το επαναλαμβάνω πάλι συντεχνιακά, έκανε δεκτό το αίτημα των καθηγητών. Αυτά που επικαλείται ο κύριος Πρίτανης, ότι η απόφαση πάρθηκε για να σωθεί, να αναβαθμιστεί το τμήμα όπως λέμε στην Πρέβεζα, είναι για άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Καθώς αυτά μπορούν να συμβούν και με την παραμονή του τμήματος στην Πρέβεζα, με την προϋπόθεση ότι όλοι θα βοηθήσουν και πρωτίστως οι καθηγητές. Κύριε βουλευτά, γράψατε στην ανακοίνωσή σας ότι μετά από αυτή την γνωμοδοτική απόφαση, γιατί πράγματι έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς τον Υπουργό, ήρθε η ώρα να μιλήσετε εσείς. Φαντάζομαι αναφέρεστε στους πολιτικούς παράγοντες. Τι ακριβώς εννοείτε με αυτή τη φράση? Εξυπακούεται κύριε Άννο ότι η γνωμοδότηση της Εγκλήτου δεν έχει οριστικό χαρακτήρα. Η Σύγκλητος εξέφρασε τη γνώμη της και υιοθέτησε την πρόταση των καθηγητών του τμήματος. Η απόφαση αυτή δεν δημιουργεί κάτι το τελεσμένο. Οι πανεπιστημιακοί μίλησαν και όπως οι ίδιοι επικαλούνται έκριναν με βάση τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να μιλήσουμε εμείς, οι πολιτικοί. Γιατί ένα θέμα που αφορά την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη μιας περιοχής, εκτός από εκπαιδευτικό, είναι βαθύ και πολιτικό. Τώρα πλέον καλείται η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να πούν την τελευταία λέξη και να δρομολογήσουν τη θετική ή αρνητική εξέλιξη. Και βεβαίως να εισπράξουν το όποιο πολιτικό όφελος ή κόστος. Άρα και εμείς προς τα εκεί πλέον θα κατευθυνθούμε, θα κατευθύνουμε μάλλον τις δράσεις και τις πιέσεις που μπορούμε να κάνουμε. Και εγώ ως κυβερνητικός βουλευτής έχω την ευθύνη και την υποχρέωση να υπερασπιστώ τα συμφέροντα του νομού μου, τα συμφέροντα των πολιτών, οι οποίοι αυτοί με επέλεξαν για αυτό το σκοπό. Πράγματι, κύριε βουλευτά, είναι κατανοητή απολύτως η στάση. Υπάρχει κάποια πρωτοβουλία, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο? Προτίθεστε δηλαδή στις αμέσως επόμενες μέρες να πάτε όλοι μαζί βουλευτές, αυτοδιοικητική επιμελητήρια και να κάνετε συναντήσεις με υπουργούς, ίσως και με τον Πρωθυπουργό? Είναι κάτι που μπορείτε να το ανακοινώσετε από τώρα στους ακροατές μας? Κύριε Ιωάννου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι το ανακοινώσιμο. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Πρόθεση όλων
εξ όσων γνωρίζω, είναι να κινηθούμε συντονισμένα. Αυτό που προσωπικά δεσμεύομαι να κάνω απέναντι σε όλους τους πολίτες του νομού Πρέβεζας, γιατί για μένα αυτή είναι η μέγιστη επιλογή, είναι να αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις και σε αγαστή συνεργασία με όλους τους ερητούς φορείς για να ανατρέψουμε αυτή την αρνητική εξέλιξη. Το Πανεπιστημιακό Τμήμα και η παραμονή του με κάθε τρόπο στην Πρέβεζα θα μας ενώσει όλους. Θα δώσουμε τη μάχη μέχρι το τέλος. Προσωπικά θα το κάνω αγνώντας το πιο πολιτικό προσωπικό κόστος και το λέω δημόσια και το εννοώ, κύριε Ιωάννου. Δεν απειλώ, απλά προειδοποιώ. Σας βλέπω ιδιαίτερα αποφασισμένο. Δεν συνηθίζετε να χρησιμοποιείτε τέτοιες βαριές εκφράσεις, κύριε Βουλευτά, και αυτό προσωπικά σας το λέω με ειλικρίνεια, με ικανοποιεί και νομίζω ικανοποιεί και όλους τους συμπολίτες που μας ακούνε. Τώρα κάτι τελευταίο. Ελπίζοντας βέβαια και ευχόμενος αυτές σας οι πρωτοβουλίες για το ζήτημα του τμήματος να έχουν την μέγιστη δυνατή επιτυχία. Αλλά μιας και σας έχω κοντά, τι γίνεται, κύριε Βουλευτά, με την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού? Έχετε ενημερωθεί, φαντάζομαι, για όσα τριτοκοσμικά συμβαίνουν στη σχολή. Γίναμε θέμα ανά το Πανελλήνιο με την απαξίωση. Μήπως αυτή η απαξίωση που επιχειρείται στην Ακαδημία κάποια μέρα μας ανακοινωθεί ότι φεύγει και η σχολή που έχει 50 χρόνια ζωή στην πόλη μας? Είχατε κάποια επαφή, επήκετε κάποια πρωτοβουλία για το θέμα? Τι ακριβώς ξέρετε? Κύριε Ιωάννου, έχω ενημερωθεί για το θέμα. Διάβασα και το δικό σας άρθρο, το οποίο δεν σας το κρύβω ότι απηχεί στην πραγματικότητα. Οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις βλέπω ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση και έχετε απόλυτο δίκιο. Με δική μου πρωτοβουλία το Σεπτέμβριο του 2019, ο κύριος Πλακιωτάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας, επισκέφτηκε τη σχολή και είδε από κοντά την κατάσταση και δήλωσε κατά λέξη αυτά που σωστά γράφετε και στο άρθρο σας, ότι δηλαδή οι καταστάσεις απαιτούν μεγάλο εύρος παρεμβάσεις και μάλιστα αυτά θα πρέπει να γίνουν άμεσα. Επισκέφτηκα πάλι το Υπουργείο μαζί με τον Διευθυντή της ΑΕΝ, τον Παντελή τον Κίκερη, και υπενθύμησα στον Υπουργό και στους υπηρεσιακούς παράγοντες της δεσμεύσης που είχαν αναλάβει παρουσία όλων μας. Ναι, αυτό το κάνατε ένα χρόνο μετά, καλά θυμάμαι. Ναι, ναι. Ναι. Προχθές πάλι επικοινώνησα με τον κύριο Πλακιωτάκη, τον ενημέρωσα για την κατάσταση και όλα τα δημοσιεύματα και τα δικά σας άρθρα, για να είναι γνώστης, ότι η κατάσταση πλέον είναι τραγική. Συμφωνήσαμε σε λίγες μέρες να έχουμε κάποια συνάντηση. Παράλληλα σας ενημερώνω, αν δεν το γνωρίζετε, ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί μια σύσκεψη για να συζητήσουμε τα προβλήματα της ΑΕΝ Ηπείρου. Ελπίζω σύντομα να έχουμε κάποια θετικά νέα. Εύχομαι και σε αυτό, κύριε Βουλευτά, πραγματικά με τις πρωτοβουλίες σας να μας φέρετε χαρμόσυνα νέα. Εμείς είμαστε εδώ. Όταν έχετε να ανακοινώσετε κάτι, θα σας βγάλουμε στον αέρα να τα πείτε, γιατί πράγματι είναι πολύ σημαντικό και για το ζήτημα της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, αλλά πολύ περισσότερο για το Τμήμα Λογιστικής Χρηματοοικονομικής. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βουλευτά, για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ιωάννου, για την ευκαιρία που μου δώσατε να ενημερώσω τους ακροατές σας. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Καλημέρα.